Ο Μιλτιάδης Εύερτ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου του 1939. Αποφύτησε από την ΑΣΟΕ, το σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ακολούθησε περαιτέρω σπουδέ στην πληροφορική. Ήταν παντρεμένος με τη γνωστή φωτογράφο Λίζα Βάντερπουλ, με την οποία απέκτησε δύο κόρες. Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν οικονομικός και διοικητικός διευθυντής μεγάλων βιομηχανιών και οργανωτής επιχειρήσεων και τραπεζών. Είχε εργαστεί ως οικονομικός σύμβουλος στην Εμπορική Τράπεζα και ως οικονομικός και διοικητικός διευθυντής στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Το 1957 εγγράφεται μέλος της ΕΡΕΝ, νεολαίας της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης, και έξι χρόνια μετά, το 1963, αναλαμβάνει και τη διοίκησή της. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών, λόγω της αντιστασιακής του δράσης, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Από τα ιδρυτικά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, το 1974, βάζει για πρώτη φορά υποψηφιότητα μετά από προσωπική πρόσκληση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και εκλέγεται βουλευτής στην πρώτη Αθηνών, ενώ δύο χρόνια αργότερα συμμετείχε για πρώτη φορά σε κυβερνητικό σχήμα ως υφυπουργός οικονομικών. Το 1977 εξελέγει πρώτος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, ενώ το 1985 τοποθετήθηκε επικεφαλής της λίστας και επανεξελέγει βουλευτής στην πρώτη Αθηνών. Το 1986 αποφασίζει να διεκδικήσει το Δήμο Αθηναίων και καταφέρνει να τον κερδίσει στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου με ποσοστό 54,5%. Στο αξίωμα του Δημάρχου παρέμεινε από την 1η Ιανουαρίου του 1987 έως τις 3 Μαΐου 1989, οπότε παραιτήθηκε για να πάρει μέρος και πάλι στις βουλευτικές εκλογές. Επί της δημαρχίας του δημιουργήθηκε ο 984, ο πρώτος δημοτικός ραδιοσταθμός στην Ελλάδα, και προχώρησε σε πολλές καινοτομίες και παρεμβάσεις στη διοίκηση, το περιβάλλον, την τέχνη, τον πολιτισμό και την υγεία. Το 1990 υπήρξε μέλος του τομέα πολιτικού σχεδιασμού της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της Νέας Δημοκρατίας και στις δημοτικές εκλογές της 14ης Οκτωβρίου του 1990 συμμετείχε και εξελέγει πρώτος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων με το συνδυασμό Νέα Αθήνα του Αντώνη Τρίτσι που υποστηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Στις 26 Οκτωβρίου του 1991 διαφωνεί με τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για τις αποκρατικοποιήσεις και υποβάλλει την παραίτησή του από το Υπουργείο Προεδρίας, η οποία και γίνεται δεκτή. Στις 3 Νοεμβρίου του 1993, μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την παραίτηση Μητσοτάκη, διεκδικεί την αρχηγία του κόμματος και καταφέρνει να εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε ηλικία 54 ετών, λαμβάνοντας 141 ψήφους σε σύνολο 182 εκλεκτόρων. Ο αντίπαλός του Ιωάννης Βαρβιτσιώτης έλαβε 37 ψήφους, ενώ 4 εκλέκτορες δεν ψήφισαν κανένα υποψήφιο. Αισθάνομαι και την ανθρώπινη συγκίνηση, αλλά κυρίως αισθάνομαι την πολιτική ευθύνη. Εναπόκειται σε μένα να αποδειχθώ άξιος της εμπιστοσύνης σας, των περιστάσεων, της παράταξης και της πατρίδος μας. Παρέμεινε στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις 21 Μαρτίου του 1997, όπου και κατά τη διάρκεια του 4ου Συνεδρίου της Παράταξης εκλέγεται νέος πρόεδρος του κόμματος, ο Κώστας Καραμανλής. Ήταν συχνά ομιλητής σε συμπόσια και διασκέψεις για την ευρωπαϊκή συνεργασία, ενώ δημοσίευσε πολλά άρθρα για θέματα οικονομικά, αμήνης, ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής. Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία, μεταξύ αυτών «Καραμανλής ο αναμορφωτής», «Η Ελλάδα στον κόσμο που έρχεται», «Ειρηνική επανάσταση για τη νέα εποχή».